Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τη έντευξη του παιχνιδιού Liverpool Arsenal στην Πανελλήνια Λέσχη των κόκκινων της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα μέλη, τι βλέπουν για το σημερινό παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη τον Κερχελέ, μέλος στο Facebook, και τη φίλη τη Μαρία, που είναι πολύ ποδοσφαίρα. Αγγελική, άντε πάλι. Δεν θα το μάθω ποτέ. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, σε έχω χρεώσει Μαρία. Καλά, δεν πειράζει, όνομα του Θεού είναι γι' αυτό. Εντάξει, το γεγονός είναι ότι το Μαρία το έχω φορτωθεί 50 χρόνια λόγω της μάνας μου. Γι' αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Είδες τελικά, οι γη όλοι με τις μαμάδες έχουν ένα κόλλημα. Για πες μου, Αγγελική. Πρόβλεψη. Εννοείται, θα κερδίσει η Λίβερπουλ. Α, μάλιστα. Έχει έρθει τα κόκκινα, η Αγγελική. Αυτό επίτηδες. Εννοείται. Δημήτρη, γενέβαια εγώ καλόν. Εντάξει, χαλαρά 3-0. 3-0 και χαλαρά. Και χαλαρά. Αναγκαστικά σήμερα θα είμαστε λίγο εκκλησιαστικά, γιατί είναι η ώρα κοινής ησυχίας. Και τραυματίες. Λοιπόν, πω. Ακόμα και οι γύψοι δεν μας κάνουν επίσης, δεν μας κάνουν καλά. Λοιπόν, σας ακούω. Όνομα μικρό, για να σας ξέρει και ο κόσμος που τυχαίνει να μην σας έχει πετύχει πολλές φορές. Προδόσεις. Και ο Στέλιος. Εσένα σε έχουν τσεκάρει στο Facebook. Για ακούω, εκτιμήσεις. Εγώ 3-1 λέω. 3-1. Κοντά στο Δημήτρη, σε 3-0 επικίνδυνος. 2-2. Έχουμε έναν παλιό και δύο καινούριους. Ακούω μικρά ονόματα και εκτιμήσει για το παιχνίδι. Μάκης. Μάκης. Ηλίας. Ηλίας. Γεια σου Ηλία, γεια σου Μάκη. Εσύ καλά, εντάξει, άσε. Πάλι τα λέμε. Copy-paste. Copy-paste. 2-0. 2-0. Ηλία. Πιστεύω να νικήσει. Μάλιστα. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Επειδή τα μάτια μας είναι over και goal-goal, 3-1. Μάλιστα. Για over το λέει πολύ σπίτι μας πάντως. Να σου πω το βλέπω κι εγώ. Τζιμ. Γεια σας. Γεια σας. Τι, αντίο. Κάπως έτσι. Εγώ πρόβλεψη δεν θα κάνω, γιατί την προηγούμενη φορά που μίλησα για αισιοδοξία μάζεψα με 3 εύκολα. Το μόνο που έχω να πω λοιπόν είναι ότι είμαι πολύ απεσιόδοξος. Το για να βγει καλά. Μαύρο, μαύρο πολύ και ελπίζουμε να πάει ανάποδα. Ωραία. Ξέρω, να σου πω, αν είναι το βλέπεις έτσι καλύτερα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ήρθα την πρώτη αγωνιστική, χάσαμε. Ήρθαμε τη Χάρτς, φέραμε χ. Ελπίζω να έρθει η ώρα για νίκη. Να σου πω, τα συμπλήρωσα τα δύο προηγούμενα αποτελέσματα. Ελπίζω να έρθει το τρίτο. Ωραία, να δεις νίκη τώρα, λοιπόν. Πάμε. Πού είσαι εσύ? Έχεις αρχίσει να χτυπάς πάλι τις κάρτες, έτσι? Ναι. Οκ. Για πες μας τι λες, τι βλέπεις σήμερα? Βλέπω 1-0 με Τζέραρτ. 1-0 με Τζέραρτ. Συγκρατημένο, πολύ. Νίκητα? Νίκη. Νίκη, μόνος, και εδώ, ξεροσφύρι. Ξεροσφύρι, Νίκη. Έχεις κάτι άλλο? Όχι, εντάξει, ξέρω εγώ. Νίκη. Λοιπόν, κάτσε, πάμε σειρά-σειρά. Διονύση, καιρό είχα μας εδώ, ε. Για λέγε. 1-0. Κι άλλο θα πω το 1-0. Θες να μας γύψει εκεί? Δύο φίλοι που δεν σας έχουμε ξαναδεί εδώ νομίζω. Είμαστε φίλοι του Παναγιώτη. Ποιος? Με τον Πάνο. 3-1 σήμερα. 3-1, το μικρό όνομα. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Είσαι στο group στο Facebook. Ναι. Α, είσαι και στο group, ε. Θα σε φακελώσουμε κανονικά, δεν τον τονίσεις. Στέφανος, για χαρά Στέφανε. 2-1. Ένα σου άρεσε να μπορεί. Κανείς δεν έχει πει ας πούμε ποτέ από την νίκη. Νίκη σίγουρα, 2-0. Νίκη σίγουρα. 2-0. Θα βάζουν γκολ μετά. Ζήσει, τι έγινε. Πού είναι ο άλλος? Πάλι κοπροσυλιάζει. Έχει ρίξει σχέστα, έκανε εκεί. Εγώ τον δίνω στεγνά, Σταύρος Άμστελ. Έχει το ζήσει, στέλνει το φίλο του για τα αυτούρ, το εκπροσωπήσει. Τι λες για σήμερα? 2-1. 2-1. Πολύ 2-1 έπεσε. Ευάγγελε. 3-1. 3-1, χαλαρά. Να φάμε και γκολ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα με την άμυνά μας, ε. Τζόρτζ. 3-0 και γκολ ο Σαχίν. Και ο Σαχίν. Ωραία πρεμιέρα, δεν μπορώ να πω. Να καταλάβω στην κυρία μας. Τι κάνετε? Τι κάνετε, πώς? Θέλω εγώ να σας κάνω ερωτήσεις. Σήμερα υπάρχει γκολ του Μπορίνη, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Σίγουρα θα παίξει πολύ καλά η Λίβερπουλ. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θέλω να δω το πρόσωπο του Μπρένταν, αν είναι στεναχωρημένο ή όχι. Είναι το μόνο που με στεναχωρεί. Πολύ ανάλυση. Αυτό θέλει πολύ ανάλυση και το κάνουμε και στις εκπομπές στο anfield.gr. Όπως σύντομα. Πολύ σημαντικό. Πολλές ερωτήσεις θα γίνονται εδώ πέρα. Πολλές ερωτήσεις θέλουμε να σας κάνουμε, αρχηγέ. Αν θέλετε μετά σας παίρνουμε σε το ημίχρονο βεβαίως. Ηλία, ήρθες μας έφτιαξες, χτύπησες. Άμα είναι έτσι να το αφήσουμε να μην ξαναφτιάξει τίποτα μέσα. Σε ματιάσαμε. Ιωάννη. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Νίκη. Νίκη 2-1. Ναι. Συμφωνώ με το φίλο πίσω, θα βάλει μόνο Σαχίν. Λες, σύμφωνα. Ναι. Ας μη βάλει, γιατί... Ας μη βάλει και έχει κάψει την κούνα από μένα. Ξέρεις τη συμπαθία μου που έχω, κύριε Πατήριο. Καλησπέρα. Βλέπω έστω και να κερδίσουμε 3-1. Αν και το άλλο 3-0, αλλά επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη στην άμυνα, βλέπω να το τρώμε. Είσαι ο τρίτος που λέει 3-1. Μέχρι στιγμής 3-1-2-1 προηγούνται. Καλησπέρα σας. Έλα.
Καλησπέρα σας λέω. Χαίρετε, χαίρετε. 4-0 πιάσε να. 4-0. 4-0, έτσι, 4. Πολύ, δεν θα πω άλλα. Πολύ χοβαρδά πρέπει να γυρίσει αυτό εδώ πέρα. Σε όλο αυτόν τον καιρό που λείπει. Γιώργο. Για το match. 2-0. Εκτός και αν πάρει 2 power του web. Δεν έχουμε άλλα. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό να σου πω τα λεπτά. Κώστα. Γκολ-γκολ βλέπω. Γκολ-γκολ, ε. Εγώ βλέπω εδώ. Εγώ είμαι πολύ νευριάσμενος με το φιάσκο της Παρασκευής. Τελείως. Απαράδεκτα πράγματα. Να βγαίνει ο προπονητής σου να λέει θα κάνεις μεταγραφές και μετά να μην γίνεται. Εντάξει. Αυτά πρώτη φορά. Α, υπάρχουν άλλα σενάρια. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε σε εκπομπή. Σε δεύτερη σενάρια. Τι. Εσύ. Μπα. Τίποτα. Δεν νομίζω τίποτα. No comment. No comment. Για μένα να βάλω την Πόπη να απαντήσει. Ανταυτού, για πες μας. Επί δύο. Άσος. Μάλιστα. Ύμνος. Ο Κώστας είναι εκστασιασμένος όπως πάντα. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Αντί απαντήσεως. Ωραία. Αυτό που ακούγεται από την τηλεόραση. Οκ. Okay. Πάμε να πω εδώ αυτό που ακούγεται. Λίγο πριν τη σέντρα. Και πάμε να δούμε το παιχνίδι. Κλείνουμε σύνδεση.